Καλησπέρα, κύριε Χρυσόγονε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ξεκινάμε λίγο από το μακεδονικό στον απόϊχο των συλλαλητηρίων και στις πολιτικές και διπλωματικές ζυμώσεις, κύριε Χρυσόγονε, για το σημαντικό αυτό εθνικό θέμα. Ένα πρώτο σχόλιο. Το σχόλιο είναι ότι ακόμη δεν φαίνεται πού μπορεί να καταλήξει το πράγμα. Έχετε καταλάβει, κύριε καθηγητά, αν μας πιέζουν τόσο πολύ οι Αμερικάνοι να τελειώσει πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ αυτή η ιστορία? Εντάξει, οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται. Το ζήτημα είναι ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για τα δικά μας συμφέροντα και όχι για τα συμφέροντα των Αμερικανών. Το λέω γιατί αν πρόκειται να γίνει κάτι, πρέπει να συμπεριλάβει μέσα αναθεώρηση συντάγματος. Και δεν προλαβαίνουμε, σωστά? Μα όχι απλώς δεν προλαβαίνουμε. Το βασικό είναι ότι ο κύριος Ζάεφ δεν έχει την πρακτική δυνατότητα να αναθεωρήσει το σύνταγμά του, διότι δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία και διότι το κόμμα της αντιπολίτευσης, το εθνικιστικό Βέμερο, ελέγχει περισσότερο από το 1/3 των εδρών της Βουλής στα Σκόπια, δηλαδή μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία. Και έχει ανακοινώσει ότι δεν την μπλοκάρει, διότι δεν συμφωνεί καθόλου με την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Υπάρχει περίπτωση, να έχει συμφωνήσει κάποιος να μπει η ΦΥΡΟΜ στον άτομο υποσχετική ότι θα τα αλλάξει μετά? Αυτό θα ήταν εντελώς ασφαλμένη κίνηση για έτσι, τα δικά μας συμφέροντα. Εάν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, στην ουσία θα σημαίνει παράδοση ανεφόρων από τώρα έναντι μιας υποσχετικής, στην οποία επαναλαμβάνω ο κύριος Γκουρεύσκη, μάλλον δεν είναι, ο κύριος Ζάεφ, συγγνώμη, μάλλον δεν είναι σε θέση να την υλοποιήσει, όχι μόνο διότι δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά και διότι δεν φαίνεται η πλειοψηφία της κοινής γνώμης στη χώρα του, με βάση τουλάχιστον τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, να προσχωρεί σε αυτή την εκδοχή και σε αυτή την λύση. Επειδή ακούμε συχνά πυκνά ότι και η Γερμανία είναι πολύ κοντά στην στρατηγική αυτή, δηλαδή να μπει γρήγορα η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα έτσι να μπει και γρήγορα στην Ευρώπη και όλα αυτά τα οποία περιμένουμε, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα μέτωπο που μας πιέζει εμάς για τις εξελίξεις? Εάν είναι τόσο έξυπνοι οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί και ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τα Σκόπια, ας καλέσουν τον επικεφαλής του ΒΕΜΕΡ, όπως λέγεται τώρα Μητσόσκι, δεν ξέρω και το όνομα ακριβώς, είναι λίγο δύσκολο να το πεις, Μητκόσκι, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, ας τον καλέσουν να του κάνουν πλήση εγκεφάλου, να του αλλάξουν τα μυαλά, να δεχθεί και ο ίδιος και το κόμμα του να δεχθούν να στηρίξουν την αναθεώρηση συντάγματος. Το πραγματικό πρόβλημα το οποίο εστιάζεται στην υπόθεση του γειτονικού κρατηδίου έχει να κάνει με το αν θα το ελέγξει στο άμεσο μέλλον με κάποιον τρόπο ο Πούτιν. Αυτό φοβούνται όπως έχει κάνει με τη Σερβία? Οπωσδήποτε αυτό είναι ένας παράγων που... Δηλαδή όσο εκκρεμεί η είσοδος του γειτονικού κρατηδίου στο ΝΑΤΟ, φοβούνται μην πατήσει πόδι ο Πούτιν, αυτό είναι όλο? Είναι ένας από τους παράγοντες. Είναι γενικότερα η γεωπολιτική θέση του κρατηδίου αυτού, το οποίο είναι ένας παράγων ερωτηματικού και αποσταθεροποίησης για την ευρύτερη περιοχή. Άρα θέλουν όλοι αυτοί που τα λένε αυτά, κύριε καθηγητά, σκέφτονται ότι μπορεί εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αλυτρωτικά ζητήματα με ένα κράτος μέλος σαν αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα με την Τουρκία, που όταν θα έχουμε πρόβλημα θα μας λένε βρείτε τα δυο σας? Σίγουρα το ΝΑΤΟ έδειξε ότι δεν επεμβαίνει σε διαφορές μεταξύ των μελών του. Ναι. Άρα η ευκαιρία η δικιά μας για να πιέσουμε και να αποστάσουμε παραχωρήσεις είναι τώρα. Ακριβώς. Αναλαμβάνω ότι η παραχώρηση έχει νόημα. Παραχώρηση. Δεν παραχώρηση ακριβώς από μέρος των Σκοπιανών, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβιβασμός και συμβιβαστική λύση νοείται μόνο εφόσον υπάρξει αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας των Σκοπίων. Εάν η συνταγματική ονομασία παραμείνει ως έχει σήμερα, ναι, το να μπουν στο ΝΑΤΟ με ένα άλλο όνομα δεν έχει κανένα πρακτικό όφελος για μας, διότι αυτό το όνομα με το οποίο θα μπουν στο ΝΑΤΟ δεν θα είναι όνομα, θα είναι ψευδόνυμο στην πραγματικότητα. Όπως ψευδόνυμο έχει καταλήξει να είναι και το ΦΥΡΟΜ, το πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αφού 140 κράτη τους έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία. Έτσι, άρα, τι κερδίζω εγώ αν ανταλλάξω ένα προσωρινό ψευδόνυμο όπως είναι το ΦΥΡΟΜ με ένα οριστικό ψευδόνυμο όπως θα είναι το Γκόρνα Μακεδονία ή το Νόβα Μακεδονία, δεν ξέρω τι θα είναι,
Και κατά τα άλλα να τους έχω δώσει την είσοδο στο ΝΑΤΟ, για ποιο λόγο? Μάλλον είναι ένας καλά κρυμμένος θησαυρός εκεί στην περιοχή, κύριε Χρυσόγονε, γι' αυτό πρέπει να γίνονται όλα αυτά και οι πιέσεις που υπάρχουν. Όλα έχουν σχέση με τη βάση που θέλουν να κάνουν οι Αμερικάνοι, Γιάννη. Το ξέρουμε πολύ καλά όλο αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως παίζεται. Κύριε καθηγητά, η δική σας άποψη ποια είναι? Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε σταθερή. Η προσωπική σας άποψη ποια είναι για το τι εξέλιξη πρέπει να έχει το Σκοπιανό υπό αυτές τις συνθήκες? Ότι πρέπει να κρατήσουμε σταθερά την εθνική γραμμή, την οποία ορθώς εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δηλαδή προϋπόθεση για την Ελλάδα είναι η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Οτιδήποτε άλλο σημαίνει ξεπούλημα του εθνικού θέματος και όχι λύση. Και έργα όμνες πάντα πάνω απ' όλα, έτσι. Το έργα όμνες είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Διότι αν δεν αλλάξει η συνταγματική τους ονομασία, θα σημαίνει ότι θα έχουμε μια ονομασία που θα συμφωνηθεί μάλλον για να μπουν στο ΝΑΤΟ, η οποία θα είναι ψευδόνυμο, θα είναι φερετζές, πώς να σας το πω. Και επειδή μπήκαμε στα χωράφια και της Τουρκίας πριν από λίγο, όταν κάναμε αυτόν τον παραλληλισμό, κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα με ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, κανένας δεν μας στηρίζει εμάς. Καταθέσατε μια πάρα πολύ έξυπνη ερώτηση, η οποία δεν έχει σχέση μόνο με τον Μπορθητή και όλες αυτές τις φιέστες που έγιναν όταν βγήκε στο Αιγαίο, αλλά και ο τρόπος που το θέσατε ουσιαστικά ανοίγει ένα μεγάλο θέμα για το αν η Ευρώπη μπορεί και θέλει να προσπαθήσει να προστατέψει τα σύνορά της. Ακριβώς αυτό είναι το υπαρξιακό τελικά ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τα κράτη της απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους, απειλές και επιθέσεις, τότε στην πραγματικότητα δεν θα πρόκειται για ένωση, θα πρόκειται για διάλυση. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα και μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας με βάση τους κανόνες κοινής λογικής. Χωρίς ότι υπάρχουν και σχετικές μνήες στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει στεναρά και να δώσει στους Τούρκους να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν. Αν με συγχωρέσετε τώρα, ίσως το σκεφτήκατε να το κάνετε, αλλά δεν το λέω με τρόπο που να θέλω να σας την πω, να το πω έτσι απλά. Έπρεπε να τους πείτε όμως την ερώτηση, ή παίζει ρόλο το πόσα όπλα πουλάει η Γερμανία στην Τουρκία? Μα αυτό ίσα-ίσα θα έπρεπε να είναι μία από τις παραμέτρους της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε δηλαδή, εν ώψη των όσων κάνει. Κύριε καθηγητά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι η γερμανική Ευρώπη. Θα έπρεπε εν ώψη όσων κάνει και απειλεί να κάνει η Τουρκία, να υπάρξει εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων προς τη χώρα αυτή. Εδώ συζητάνε να υπάρχουν εμπάργκο οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι, θα έλεγε κανείς, από διπλωματική και πολιτική άποψη και νομική άποψη μάλλον, από νομική και διπλωματική άποψη, είναι σε ίση απόσταση από τις δύο χώρες, διότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είναι απλώς συμμαχοί του στο ΝΑΤΟ. Συζητά λοιπόν οι Αμερικανοί να το κάνουν αυτό και δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι με την Ελλάδα έχουν μια παραπάνω σχέση, ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Τουρκία δεν είναι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει η Ευρώπη και όλα τα κράτη να δείξουν μια αλληλεγγύη, και μάλιστα όχι απλώς αλληλεγγύη στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα στο ζήτημα της στήρησης του διεθνούς δικαίου, διότι η Τουρκία καταπατά το διεθνές δίκαιο σε όλη την περίμετρο των συνόρων της. Εισβάλλει στη Συρία και κάνει και άλλα διάφορα, και φυσικά και στο εσωτερικό της. Άρα τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τεθούν είναι πρώτον της διακοπής της προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας από την Ευρώπη προς την Τουρκία. Και δεύτερον, της απαγόρευσης εξαγωγής οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, τα οποία τα χρησιμοποιεί είτε για να απειλεί είτε για να επιτίθεται σε γειτονές της. Σωστά, σωστά. Σε σχέση με τα οικονομικά, κύριε καθηγητά, και μιλώ για την πορεία αυτή τη στιγμή της Ευρωζώνης, υπό την κρίση που υπάρχει την ξεκάθαρη στην Ιταλία, την αλλαγή στο τιμόνι της Ισπανίας μετά τη Μομφή, το Brexit που είναι σε εξέλιξη, μήπως πάλι αντιμετωπίζουμε δομικούς κινδύνους του ευρώ? Το ευρώ δεν είναι στεγανοποιημένο έναντι κινδύνων. Για να στεγανοποιηθεί θα έπρεπε να υπάρξουν αλλαγές στη δομή της Ευρωζώνης, τις οποίες τις έχει ζητήσει ο κύριος Μακρόν. Οι Γερμανοί φαίνεται ότι διστάζουν. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνουν πράγματα. Και πέραν αυτού, η Ισπανία βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα τι
επιπτώσεις μπορεί να έχει η αλλαγή στην Ισπανική κυβέρνηση, στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον ευρύτερο περίγυρο. Αλλά οι ιταλικές εξελίξεις είναι σίγουρα μια πηγή ανησυχίας. Επιδρούν πολύ αρνητικά στις προοπτικές επανόδου της Ελλάδας στις κεφαλαίες αγορές για δανεισμό από εκεί, ναι, που είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από την εποχή των μνημονίων. Διότι τα μνημόνια είναι το αντίδωρο της δανειακής στήριξής μας από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Άρα, για να μην υπάρχει μνημόνια, θα πρέπει να πάψουμε να χρειαζόμαστε δανεικά από τα κράτη, άρα θα πρέπει να καταφέρουμε να δανειζόμαστε από ιδιώτες, δηλαδή από τις κεφαλαίες αγορές. Αλλά πώς να δανειστείς από τις κεφαλαίες αγορές? Υπό αυτές τις συνθήκες, τα επιτόκια δανεισμού από τους ιδιώτες δεν θα ανέβουν πολύ όμως? Μα έχουν ήδη ανέβει. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ήταν στο 4% στα τέλη του 2017. Και τώρα κάποια στιγμή πλησίασε στο 5, πάλι είναι πάνω από το 4,5. Δηλαδή αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω λόγω των ιταλικών εξελίξεων. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με την Ιταλία. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται και ελάφρυνση χρέους από τους εταίρους, αλλά και... Φαίνεται να μην υπάρχει όμως ελάφρυνση του χρέους και να υπάρχει πάγος, κύριε Χρυσόγονε. Και το λέω αυτό συμπληρωματικά σε αυτό που σας ρωτάει ο Γιάννης, κύριε καθηγητά, γιατί κάποιοι λένε ότι αν μας δώσουν εμάς ρύθμιση για το χρέος, κάτι που υποχρεούνται να κάνουν, γιατί το έχουμε υπογράψει αυτό στην Τρίτη Δανειακή Σύμβαση, θα ζητήσει μετά δικαίως και η Ιταλία ρύθμιση. Και εκεί το χρέος είναι κοντά στα 3-3 και μιλάμε για την τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Ρύθμιση χρέους για την Ελλάδα, ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Προκειμένου η Ελλάδα, αν βέβαια κάνει και η Ελλάδα αυτά που πρέπει να κάνει, και οι ελληνικές κυβερνήσεις, αν κάνουν ουσιαστικές αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά και η ελάφρυνση του χρέους είναι από την άλλη μεριά απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να καταφέρει να επιστρέψει στις κεφαλαίες αγορές. Διότι με βάση τις σημερινές συνθήκες, η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει στις κεφαλαίες αγορές και να δανείζεται από αυτές για σοβαρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να γίνει ένα πυροτέχνημα ότι δήθεν βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο, αλλά αν όταν πάμε να δανειστούμε ξανά, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά εξακολουθούν να βρίσκονται κάπου στο 4,5%, και άρα και το νέο ομόλογο που θα εκδώσουμε βρεθεί κάπου εκεί κοντά, τότε ουέ και αλίμονο. Θα είναι θνησιγενής η έξοδος μας στις αγορές. Μετά από μερικούς μήνες, 1-2 χρόνια το πολύ, πάλι δεν θα μας δανείζει κανείς, διότι τα υψηλά επιτόκια λειτουργούν ως αυτοεπαληθευόμενη προφητεία νέας πτώχευσης. Άρα λοιπόν, πρέπει οι δανειστές να μας ρυθμίσουν το χρέος. Και αυτό δεν σημαίνει κούρεμα της ονομαστικής αξίας, άρα δεν σημαίνει ότι θα έχει επίπτωση και θα ζητάει το ίδιο. Το διαχειρίζεται καλά η κυβέρνηση, κύριε καθηγητά? Γιατί βλέπω εδώ ότι έχετε χαρακτηρίσει η τοπαθή τη στάση του Πρωθυπουργού σε πολλά θέματα. Όχι, χαρακτήρισε η τοπαθή την στάση του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των οικονομικών, η κύρια ένστασή μου απέναντι στην κυβέρνηση δεν είναι ο τρόπος που χειρίζεται τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Όπου εκ των πραγμάτων τα περιθώρια διαπραγματευτικών ελιγμών δεν είναι πολύ μεγάλα, διότι βρισκόμαστε σε μια ανεκτική θέση. Περισσότερο δηλαδή εκεί περιμένουμε βελτίωση της κατάστασης και της θέσης μας από τις εσωτερικές διαφορές που έχουν μεταξύ τους οι δανειστές και από το αν τελικά οι Γερμανοί ρημουλκηθούν, που θα ρημουλκηθούν πιστεύω έστω και αργά προς τη λογική Μακρόν. Προς τη λογική, δηλαδή περισσότερη ισορροπία, άρα περισσότερων παραχωρήσεων, να το πούμε έτσι, και αναδιανομής υπέρ των ευρωμισθωτών. Πού διαφωνείτε με την κυβέρνηση, με τη στρατηγική? Διαφωνώ στο ότι η κυβέρνηση αντί να κάνει τις βαθιές δομικές αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος στο εσωτερικό της χώρας, αντί να αποδομήσει δηλαδή το πελατειακό σύστημα και να πάει να στήσει ένα σύγχρονο κράτος του 21ου αιώνα, αντιθέτως ανακυκλώνει το πελατειακό σύστημα με ακόμα χειρότερο τρόπο. Προκλητικότερο θα έλεγα από ό,τι έκαναν οι προκάτοχοι της. Και στην ουσία αντί να μας πάει μπροστά, μας πάει πίσω. Κανείς δεν είχε φτάσει στο σημείο το να σχέδιο διορίσει... ανάπτυξης είναι ρεαλιστικό? Πώς να γίνει ανάπτυξη? Όχι, όταν... επειδή κλήθηκε να καταθέσει ένα τέτοιο σχέδιο, μεταμνημονιακό σχέδιο, ο Πρωθυπουργός στο Eurogroup, και ήταν ένα σχέδιο το οποίο προέκυψε από την διαβούλευση που έγινε στα περιφερειακά συνέδρια της χώρας,
που χαρακτηρίστηκε από το Eurogroup γενικό, βέβαια δεν έχει εξειδικευτεί, αλλά σχέδιο έχουμε για το πώς θα πάει μπροστά η χώρα. Τα περιφερειακά συνέδρια ήταν φιέστες δημοσίων σχέσεων με ελάχιστη σχέση με την πραγματική οικονομία και τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνουν οι ιδιωτικές ιδίως επιχειρήσεις. Το δε συνολικό ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης, υποτίθεται ολιστικό εντός πολλών εισαγωγικών, που υπέβαλε η κυβέρνηση, ήταν ένα αόριστο ευχολόγιο με κάτι πυροτεχνήματα του τύπου ότι θα βρούμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από την νομοποίηση της καλλιέργειας κάναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς. Το οποίο ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ποσό το οποίο μπορεί να κερδίσει κανείς και να κερδίσει η εθνική οικονομία είναι πολύ μικρότερο. Άρα λοιπόν απαιτείται ρεαλιστικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να έχει ως άξονα την απλοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας, τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αποτελεσματική, την βελτίωση των ρυθμών απονομής δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας της έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, με μια κουβέντα να γίνουμε ένα σοβαρό σύγχρονο κράτος του 21ου αιώνα, διότι σήμερα σε πάρα πολλά... Εδώ το πλεόνασμα του 2022, εδώ το πλεόνασμα, κύριε καθηγητά, του 2022 από επίσημες προβλέψεις και προγνώσεις θα φτάσει στο 5,2. Αυτό όμως επιτυγχάνεται σε βάρος της οικονομίας. Αυτό λέω. Αποστράγγιση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της. Το αντίθετο θα έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε να μειωθεί η φορολογία. Και βεβαίως θα ούτως ώστε να περιορθούν και τα πρωτογενή πλεονάσματα ή στο 3,5 ή μάλιστα ή δυνατόν και ακόμα πιο κάτω. 5,2. Ναι, το 5,2 αυτό είναι σαν να έχει πνίξει κυριολεκτικά όλη την κοινωνία. Μα ακριβώς. Και βλέπετε ότι και οποιαδήποτε τροποποίηση κάνει η κυβέρνηση αυτή, όχι μόνο δεν βρίσκεται στην κατεύθυνση που είχε προεκλογικά εξαγγείλει, αλλά βρίσκεται σε τελείως αντίθετη κυβέρνηση. Προεκλογικά είχε πει ότι θα παλέψει να καταργήσει τον έμφυα, τον έχει ήδη ανεβάσει και τώρα θα τον ξαναανεβάσει κι άλλο από τα 3,2 δις στα 3,5 δις. Αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική τελείως αδιέξοδη. Οδηγεί την εθνική μας οικονομία σε ακόμα χειρότερα χάλια. Yes. Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική, η οποία να έχει αναπτυξιακό πρόσημο και στόχο και την οποία να κληθεί να την υπηρετήσει μια κυβέρνηση με πιο ισχυρή πρώτα απ' όλα, γιατί η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι και πολιτικά ισχυρή. Έχει μια πολύ περιορισμένη βάση κοινωνικής στήριξης αφενός και αφετέρου με πιο ισχυρό αναπτυξιακό προσανατολισμό και κυρίως να καταπολεμήσουμε το πελατειακό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας όταν ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού είναι ένας άνθρωπος αστοιχείωτος και ανίδεος και πληρώνεται από τα λεφτά του ελληνικού προϋπολογισμού κατά τρόπο προκλητικό με φόρους τους οποίους πληρώνετε εσείς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι. Και αν αυτά γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου, σκεφτείτε τι γίνεται και παραπέρα, διότι αυτό είναι απλώς η κορυφή του παγόβου μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσόγονε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.